Νομίζω ότι ζούμε στιγμές οι οποίες θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας για πολύ καιρό και θα έχουμε και πάρα πολύ σοβαρά συμπεράσματα κάτω από τη μασχάλη μας καθώς πορευόμαστε στους νέους αγώνες. Αυτά τα λίγα 24 ώρα απέδειξαν το εξής, ότι υπήρχε ένα σχέδιο διάλυσης των διαδικασιών και της συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινούσε από τις παρετήσεις, τη μη συμμετοχή στα όργανα μέχρι και τη χτεσινή μεθοδευμένη προσπάθεια να μην μπει κόσμος στην αίθουσα του συνεδρίου, κόσμος που αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ, κόσμος που αισθάνεται ΣΥΡΙΖΑ, κόσμος που είναι ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα, θα είναι ΣΥΡΙΖΑ και αύριο και βεβαίως δεν ακολουθεί προσπάθειες απέλπιδες. Το είπε και ο Παύλος ο Πολάκης, όποιος έχει την πλειοψηφία δεν κάνει θεατρινισμούς. Επιδιώκει την ηρεμία, την ησυχία, την τάξη, την ασφάλεια και την ψηφοφορία. Και ήρθε, συντρόφισσες και σύντροφοι, το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας για να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα όχι μόνο σε αυτούς που προσπάθησαν να διαλύσουν τη διαδικασία, αλλά και στο Πανελλήνιο, το οποίο, λυπάμαι που θα το πω, τις τελευταίες μέρες ενημερώνεται ψευδός και μονομερός για τα τεκτενόμενα στο κόμμα μας. Θεωρώ ότι η σημαντικότερη από τις νίκες που πετύχαμε είναι η νίκη απέναντι στην οργανωμένη, συστηματική, λυσαλαία προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να παγιώσει έναν ιστορικό αναθεωρητισμό, να ρίξει πάνω στο λαό μας το πέπλο της λύθης, να ξεχάσει ο λαός μας το ποια ήταν η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, να ξεχάσει ο λαός μας ότι όταν εμπιστεύτηκε την αριστερά επέστρεψε η αξιοπρέπεια. Σε αυτό το σχέδιο μπήκε τα φόπλακα. Και θα μπει τα φόπλακα και στο σχέδιο ιστορικού ξεπλύματος της ακροδεξιάς. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι πρώτα ανθρώπινα και δευτερευόντως πολιτικά. Θεώρησα και θεωρώ αυτονόητο ότι μεταξύ μας δεν έχουν θέση όσοι σχετικοποιούν τις έννοιες της δικτατορίας και της χούντας και πόσο μάλλον όταν τις συσχετίζουν με τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Και για να συστηθούμε ξανά μαζί τους, τους λέμε το εξής. Στα κόμματα της αριστεράς, στο δικό μας κόμμα, δεν νοείται, δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν εξουσίες και ευθύνες μη ελεγκτές και μη ανακλητές. Αν θέλουν να βαδίσουν αυτό το δρόμο, ας τον βαδίσουν. Από αύριο και σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα, δύο κουβέντες. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η δουλειά η οποία έχει δρομολογηθεί. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει επερώτηση για την ακρίβεια, έχουμε ζητήσει ειδικές συνεδριάσεις των αρμόδιων επιτροπών για το αγροτικό ζήτημα, για τις τράπεζες, πήραμε την πρωτοβουλία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Και εδώ είναι το έδαφος της αριστερής προγραμματικής αντιπολίτευσης. Είναι έδαφος πάνω στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωτοπορήσει, θα οικοδομήσει συμμαχίες ως πρωταγωνιστής και όσοι πάρουν την ευθύνη να αποστερήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κουβαλάνε για πάντα ένα ιστορικό στίγμα. Και τους θυμίζουμε από τώρα ότι όταν κάποιοι εγκατέλειψαν την κοινή μας προσπάθεια ένα χρόνο πριν, έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν την επιστροφή των εδρών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ λοιπόν και εγώ από αυτή τη θέση όσους σκέφτονται ή όσους θύμωσαν
ή όσους έχουν σκεπτικισμό σε σχέση με τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Να το ξανασκεφτούν. Να το ξανασκεφτούν και να μην ποντάρουν σε εγχειρήματα τα οποία είναι θνησιγενή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα είναι η πρωταγωνιστική δύναμη της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Καλή μας δύναμη από αύριο. Να είστε καλά, σύντροφοι σας και σύντροφοι. Να είστε καλά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλείτε στο βήμα ο σύντροφος Γιάννης Ραγκούσης, μετά ακολουθεί ο Χρήστος Σπύρτζης και μετά θα ακολουθήσει η γραμματέας Ράνια Σβίγκου.